Άγιε μου Δημήτριε, πες τον Άγιο Δημήτριος, σε παρακαλώ, έχω άγχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο. Βοήθαμε. Μεν του λαλείς πώς να σε βοηθήσει, έτσι σκέτω. Ο Άγιος ξέρει. Βοήθαμε. Διότι υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που το έχουν να παράγουν άγχος. Ή εκκληρονομήσαν το που τον παπάν τους, που την μάμμαν τους, που την γιαγιάν τους. Είναι μια ασθένεια το άγχος, πολλές φορές κληρονομική. Αλλά και κληρονομικές ασθένειες θεραπεύονται, ξέρεις. Άμα να ανοίξουμε έναν Άγιον ή την Παναγία των Σούτων Παλών, τότε αρχίζει και λιγοστεύει. Και λιγοστεύει. Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολλή φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια πολύ μεγάλη φιλία με έναν Άγιο? Κάνεις την εικόνα του. Την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθείς, πάλι προσκυνάς το. Πάντα πριν να προσκυνήσεις, κάνεις το σταυρό σου. Ωραίο σταυρό. Ο Ιμαντολίνο. Ναι. Μιλάς του. Εγώ έχω τον Άγιο Γεώργιο. Παρόλο που εγνώρισα τόσους Αγίους, παιδιώθεν αγάπησα και με αγάπησε πολύ ο Άγιος Γεώργιος, και αυτήν τη φιλία δεν την εγκαταλείπω με τίποτε. Έτσι. Λοιπόν, και εσύ θα του μιλάς του Αγίου σου. Και τα χαρούμενα και τα αγχωτικά και τα πέθυμα, τα λυπηρά. Όταν έτσι αποκτήσεις μια φιλία με έναν άνθρωπο, ενώ είναι έτσι, με μια συμμαθήτρια σου, νιώθεις ωραία? Εσκέψου αυτή η φιλία να είναι με τον Άγιο Γιώργη, με έναν Άγιο. Άμα που έναν άνθρωπο νιώθεις έτσι άνεση, εμπιστοσύνη, στηρίζεσαι πάνω του, είναι έτσι. Σκέψου ο Άγιος, που ο Άγιος δίπλα από τον Χριστό, που είναι Παναγία. Έτσι. Ξέρεις, το άγχος εμφανίστηκε σε μεγάλη έκταση και ένταση τα τελευταία χρόνια, γιατί μέσα στην οικογένεια σταματήσαν να υπάρχουν οικογενειακές γιορτές. Παλιά είχε η κάθε οικογένεια τις γιορτές της. Τον Άγιο μας. Καταλάβες. Πατέρας μου είχε τον Άγιο Μόδεστο. Η μάνα μου είχε τον Άγιο Κυπριανό. Εγώ είχα τον Άγιο Γεώργιο. Η αδερφή μου είχε τον Άγιο Στυλιανό, τον Άγιο Φανούριο. Ήταν αχωτική εκείνη, είχαν πολλούς Αγίους. Λοιπόν, γι' αυτό σε παρακαλώ, έτσι θα φιλέψεις με ένα-δυο Αγίους. Θα τους κάνεις την εικόνα του, θα κάνεις τη γιορτή του κάθε χρόνο, θα πιένεις την ημέρα της γιορτής του σχολείο, θα πιάνεις άδεια, θα κάνεις νηστεία και τρεις ημέρες προηγουμένως, θα πάνε να κοινωνάς την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος σου, και να δεις ο Άγιος όπου έχει προσκύνημα του, θα πάνε να τον έβρεις. Μα αν έχει στην Κύπρο, θα πάω στην Ελλάδα, στη Ρωσία. Οι Κύπροι, έναν καλό που έχουμε, είμαστε προσκυνητές. Λοιπόν, έτσι κόρη μου Χρυσή, και να σου πω εγώ θα μείνει άγχος. Γιατί εν καλά που το εντοπίζεις που τα τώρα που είσαι μικρή, γιατί αν κάνεις την δουλειά που σου είπα τώρα, πόσο χρόνο είσαι? 10. Ναι, αν κάνεις την δουλειά καλή μου τώρα που είσαι 10, που να γίνεις 25-30, θα έχεις τόσο άγχος. Να έχεις τόσο. Καταλάβες? Και στα παιδιά σου θα δώκεις τίποτε. Τίποτε. Θα βγουν ελεύθερα από το άγχος. Αν δεν καμιστούν τη δουλειά που σου είπα,
να συμπεθρέψεις με έναν Άγιο και να φιλέψεις, τα παιδιά σου να πιάσουν διπλάσιον άγχος και να θέλουν φάρμακα. Understand? Ωραία. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Και όλη τη μέρα σήμερα σκέφτομαι μια ιστορία, έτσι αυτές τις ώρες που, τις δύσκολες που περνάμε όλοι μας. Υπάρχουν σπίτια που αυτή τη στιγμή πονάνε, αγωνιούνε, έχουν κάποιους άρρωστους από τη μια αρρώστια από την άλλη και αρκετοί από τον κορονοϊό, ναι. Αλλά αυτές τις ώρες όμως σκέφτομαι αυτήν την ιστορία που μου είπε ο Γεροπαΐσιος, την άκουσα εγώ ίδιος με αυτά τα χαζά τα αυτάκια μου εδώ. Παιδάκι μου, να κάνετε φίλο σας έναν Άγιο, να τον έχετε δικό σας φίλο, πως έχετε τους φίλους σας στη ζωή, έτσι να κάνετε και έναν Άγιο. Βρε γέροντα, πως να κάνω φίλο με έναν Άγιο? Εύκολο είναι, παιδάκι μου, εύκολο είναι. Για πες μου ρε γέροντα, πως να τον κάνω? Να λοιπόν, λέει, άκου τι θα κάνεις. Κάθε μέρα γιορτάζουν τόσοι Άγιοι. Θα πάρεις λοιπόν και θα διαβάζεις τη ζωή των Αγίων κάθε μέρα. Και μόλις τελειώσεις θα ρωτάς τον Άγιο, θέλεις να γίνεις φίλος μου? Και ο Άγιος θα γίνεται φίλος. Ναι, θα γίνεται φίλος σου. Κάποιος θα γίνει. Και κάποιος θα είναι πολύ καλός σου φίλος. Λοιπόν, να τους έχουμε τους Αγίους φίλους και να μαθαίνουμε τη ζωή τους, αλλά και να τους κάνουμε φίλους. Και άμα έχεις φίλο Άγιο, μη φοβάσαι τίποτα. Άντε, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.